μέσων, ο αντίδικος δήμαρχος Ναυπλιών Δημήτρης Κοστούρος υποχρεώθηκε να συνομολογήσει το περιεχόμενο της αιτήσεώς μου και των παράνομων πράξεων που αναφέρονται στο εν λόγω δικόγραφο και συνομολόγησε την χορήγηση, τη χορήγηση προσωρινής διαταγής, η οποία έχει ως περιεχόμενο την απαγόρευση διέλευσης από την οικία μου σε απόσταση 200 μέτρων, την απαγόρευση των προκλητικών και παράνομων πράξεων και των απαξιωτικών προς το πρόσωπό μου. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εγώ θέλω να δηλώσω ότι εμείς, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αυτό το χρονικό σημείο, συνεχίζουμε δυνατά και πιο αποφασιστικά για να υλοποιήσουμε το όραμά μας για ένα καλύτερο Ναύπλιον και για το Δήμο μας να γίνει ένας Δήμος πρότυπος. Καταθέσατε στο δικαστήριο κάποιο βιντεοληπτικό υλικό. Τι ακριβώς? Δεν χρειάστηκε. Τα αποδεικτικά μέσα ήταν τέτοια τα οποία ούτε καν φτάσαμε να τα καταθέσουμε. Έχει καταλάβει δηλαδή η άλλη πλευρά ότι είναι συντριπτικά. Τι απεικονιζόταν σε αυτά? Εντάξει, αφήστε με να μην πω λεπτομέρειες και μόνο η συνομολόγηση του περιεχομένου αρκεί για να καταλάβετε ότι ό,τι περιγράφεται στο δικόγραφο είναι η μόνη αλήθεια. Για να καταλάβουμε και εμείς νομικά τι γίνεται από εδώ και πέρα. Θα συνεχιστεί το δικαστήριο, θα γίνει μετά από ένα μήνα, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα προσδιοριστεί. Και μέχρι αυτό το χρονικό σημείο και την έκδοση αποφάσεως πρέπει να τηρηθεί η προσωρινή διαταγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.